Φίλες και φίλοι, σε Ελλάδα και εξωτερικό, καλώς ήρθατε. Η σταδιοδρομία δεν έχει μόνο σήμαντο χαρακτήρα. Εργαζόμενοι αρχίζουν και ολοκληρώνουν την εργασία τους, είτε με την ίδια δουλειά, είτε αλλάζουν στην πορεία δουλειά, εργασία, ειδικότητα. Όπως και να έχει όμως, σε οποιαδήποτε φάση της ζωής μας, μπορούμε να καταλάβουμε τι θέλουμε, τι μπορούμε να κάνουμε. Για όλα αυτά λοιπόν, έχουμε σήμερα κοντά μας τον κύριο Ταουσάνη Χρήστο, είναι σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού και θα μας βοηθήσει για αυτά τα θέματα. Κύριε Ταουσάνη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που σας έχουμε σήμερα εδώ κοντά μας. Είναι χαρά δική μου που είμαι για ακόμη μια φορά μαζί σας και στα τόσο ενδιαφέροντα θέματα τα οποία πραγματεύεται η εκπομπή. Οπότε είναι ιδιαίτερη χαρά. Σήμερα λοιπόν θα δούμε κάποιες εναλλακτικές, τι μπορούμε να κάνουμε. Για παράδειγμα, θα ήθελα έτσι να αρχίσουμε και να πούμε για όσους δεν κατάφεραν να μπουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, να μας δώσετε έτσι κάποιες δυνατότητες που έχουν για να μπουν, έστω και καθυστερημένα, τι μπορούν να κάνουν, τι δυνατότητες υπάρχουν. Ναι, είναι μια πολύ ωραία και στοχευμένη ερώτηση, καθώς εγώ συνηθίζω να λέω ότι οι αδιέξοδα στην εκπαίδευση δεν υπάρχουν και στο σχεδιασμό της σταδιοδρομίας. Η τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι ένας διακαής πόθος για πάρα πολλούς μαθητές και γονείς και γενικότερα για ενήλικες. Στην περίπτωση όμως που δεν έχουμε καταφέρει να μπούμε, όπως λέτε, στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, υπάρχουν αρκετές διαδρομές και έχω παρατηρήσει ότι ο κόσμος δεν τις γνωρίζει. Να αναφέρω ενδεικτικά κάποιες από αυτές. Για παράδειγμα, μια πολύ καλή επιλογή είναι η λεγόμενη μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση. Οι περισσότεροι τηλεθεατές θα τα γνωρίζουν με τη λογική των ΙΕΚ. Στα ΙΕΚ είναι πολύ μικρότερη η φίτηση διάρκειας, να πούμε, 2 ετών, όπου εκεί ο σπουδαστής, χωρίς ηλικιακό περιορισμό, δεν έχουμε κάποιο ηλικιακό περιορισμό για έναν άνθρωπο ο οποίος θέλει να φοιτήσει στα ΙΕΚ, μπορεί να πάει και να κατακτήσει γνώσεις οι οποίες δεν προσφέρονται καν και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Θα δώσω ενδεικτικά κάποια παραδείγματα. Έχουμε για παράδειγμα ειδικότητες όπως τεχνικός μελισσοκομείας. Έχουμε ειδικότητες όπως για παράδειγμα ζυθοποιός. Έχουμε και ειδικότητες φυσικά οι οποίες σχετίζονται έμεσα και με τα πανεπιστήμια. Θα αναφέρω ενδεικτικά ότι έχουμε ΙΕΚ εργοθεραπείας στη χώρα μας, δημόσιο ΙΕΚ εργοθεραπείας, όπου ο φοιτητής που θα μπει μέσα, ο σπουδαστής που θα μπει μέσα αυτό το ΙΕΚ, θα αποφοιτήσει ως βοηθός εργοθεραπείας. Ωστόσο, λέω εγώ για κάποιον ο οποίος στοχεύει στη μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση και αποφάσισε στην ηλικία των 25, των 30, των 40, δεν ξέρω πότε το αποφάσισε, να κοιτάξει έξυπνα μια ειδικότητα η οποία και περιζήτητη μπορεί να είναι και θα τον διαφοροποιήσει έναντι κάποιον άλλον που έχουν ακολουθήσει κλασικές διαδρομές. Φυσικά, όπως ενδεχομένως θα γνωρίζουν και οι τηλεθεατές μας, υπάρχουν και παραδοσιακές ειδικεύσεις στη μεταδευτεροβάθμια που έχουν να κάνουν με τη λογιστική, με την πληροφορική, με την οικονομία και τη διοίκηση και προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα επιλογών σε ολόκληρη επικράτεια. Άρα δηλαδή μια επιλογή είναι το ΙΕΚ, έτσι, μια δημόσια επιλογή... και ιδιωτικά. Και δημόσια και ιδιωτικά. Είναι πάρα πολλές ειδικότητες και γενικότερα υπάρχει από το κράτος, από το Υπουργείο Παιδείας εν γέννη και από τους αντίστοιχους φορείς μια πρόθεση να ενισχυθεί πάρα πολύ η λεγόμενη μεταδευτεροβάθμια και επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και βλέπουμε διαρκώς να εμπλουτίζονται και νέες ειδικότητες. Και φυσικά αντίστοιχα και τα ιδιωτικά ΙΕΚ της χώρας προσπαθούν να μπουν και αυτά στον μαραθώνιο, να προσφέρουν και αυτά καινοτόμες ειδικότητες, εναλλακτικές επιλογές κτλ. Δεν έχουμε κάποιες αλλαγές. Αντιθέτως, έχουμε περισσότερα τμήματα, έτσι. Ακριβώς. Έχουμε περισσότερα τμήματα, έχουμε περισσότερα ανά την επικράτεια. Είναι πολύ σημαντικό εδώ να αναφέρουμε και επειδή ξέρω ότι μας παρακολουθούν από ολόκληρη τη χώρα. Και από όλο τον κόσμο. Και από όλο τον κόσμο, ακριβώς. Μακάρι βέβαια να μπορούσαν να φοιτήσουν από το εξωτερικό να ερχόταν, αλλά ειδικά οι κάτοικοι της χώρας μας, επειδή είναι διάσπαρτα τα ΙΕΚ σχεδόν σε όλες τις περιοχές, έχουν τη δυνατότητα, χωρίς να φύγουν κιόλας από τον τόπο διαμονής τους, ακόμα από μια περιφερειακή πόλη, από μια περιφερειακή περιοχή, να φοιτήσουν σχετικά κοντά. Κάτι το οποίο, ας πούμε, για παράδειγμα, αν θέλει κάποιος να πάει σε ένα κεντρικό πανεπιστήμιο στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, θα αναγκαστεί να μετακομίσει από την πόλη του. Τώρα, άμα θέλουν να δώσουν πανελλήνιες, έστω καθυστερημένα, έτσι κάποιους τρόπους θα μας πείτε. Εφόσον θέλουν να δώσουν πανελλήνιες, έχουν ανά πάσα ώρα και στιγμή τη δυνατότητα ως απόφοιτη δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μπορούν να κάνουν τη σχετική διαδικασία, η οποία πιλωτικά, να πω,
Συνήθως τα χαρτιά, η αίτηση γίνεται πριν τα Χριστούγεννα, οπότε καλό θα ήταν εμείς να είμαστε υποψιασμένοι εκείνο το διάστημα, όπου κανονικά εγώ κάνω την αίτηση συμμετοχής επί της ουσίας για τις πανελλαδικές εξετάσεις, δηλώνω το πεδίο μου, δηλώνω τα μαθήματα τα οποία θα εξεταστώ ή αν θα εξεταστώ και σε μια ξένη γλώσσα και διαγωνίζομαι κανονικά όπως και οι μαθητές της τρεις λυκείου. Η μόνη περίπτωση που αφορά φυσικά όσους τελειώσαν την τελευταία διετία και δεν θέλουν να μπουν σε μια διαδικασία να ξαναδώσουν πανελλαδικές, είναι η λεγόμενη κατηγορία του 10%. Δηλαδή, εγώ έδωσα φέτος, δεν τα πήγα καλά ή δεν συνέχισα τις σπουδές μου. Έχω τη δυνατότητα και σε 2 χρόνια, αν θέλω, χωρίς να δώσω πανελλαδικές, να ξανακαταθέσω το μηχανογραφικό μου, να ξαναδιαγωνιστώ για εισαγωγή στην τριτοβάθμια. Αυτό είναι για κάποιον ο οποίος είναι μέχρι την ηλικία των 20 ετών επί της ουσίας. Τώρα, σε οποιαδήποτε άλλη συνθήκη, δεν έχουμε περιορισμό κανέναν. Και μάλιστα έχουμε και λαμπρά παραδείγματα ανθρώπων που και σε μεγάλες ηλικίες κάνανε την προσπάθεια αυτή και είναι αξιέπαινη και μπήκανε και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αξιέπαινη προσπάθεια, όντως. Κάποιοι που δεν έχουν τελειώσει το σχολείο μπορούν να το συνεχίσουν. Μπορούν να συνεχίσουν είτε και στην εσπερινή εκπαίδευση, είτε και μπορούν να συνεχίσουν και στον τύπο λυκείου, τον οποίο παρατήσαν ή κάποιοι οποίοι είναι απόφοιτοι, ας πούμε, γυμνασίου, μπορούν να συνεχίσουν αντίστοιχα και στον τύπο λυκείου, είτε επαγγελματικού λυκείου. Τα τεχνικά λύκεια για να καταλάβουν. Σε σχολεία δεύτερης ευκαιρίας, όπου επίσης εκεί είναι πολύ στοχευμένα και επικεντρωμένα στους ενήλικες τα μαθήματα και η διδασκαλία. Αυτό το λέω γιατί, ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι είναι διαφορετική η διδασκαλία ένα πρόγραμμα σπουδών που απευθύνεται σε έναν άνθρωπο 16-17 χρονών από τις ανάγκες ή τις δυνατότητες που έχει ένας άνθρωπος 40 και 50 χρονών. Τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας υπηρετούν αυτή τη λογική και αυτή τη φιλοσοφία. Και δίνουν και αυτή τη δυνατότητα και την ευκαιρία σε όλους. Τώρα, κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Υπάρχουν έτσι κάποιες σχολές, τμήματα που είναι περιζήτητα, αλλά δεν απαιτούν πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Υπάρχει κάτι τέτοιο? Ναι, βεβαίως. Πρέπει καταρχάς να καταλάβουμε ότι ένα μεγάλο κομμάτι στην σημερινή και πόσο δε μάλλον στην αυριανή αγορά εργασίας έχει να κάνει και με τις προσωπικές δεξιότητες και τα περαιτέρω εφόδια που θα κατακτήσει ο καθένας μας. Mm-hmm. Τι θέλω να πω. Για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή ένας άνθρωπος ο οποίος έχει τρομερή έφεση στο κομμάτι της πληροφορικής και είναι καλός τεχνίτης, να το πω πολύ απλά, δεν μιλάμε για προγραμματιστές, κάθεται, ασχολείται, εμπλουτίζει τις γνώσεις του, ακόμα και χωρίς πανεπιστημιακό πτυχίο, θα μπορέσει να κατακτήσει μια θέση εργασίας πιο τεχνική. Υπάρχουν ειδικότητες, για παράδειγμα, όπως στη σχολή ξεναγών, που δεν απαιτούν πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Είναι μια ξεχωριστή διαδικασία. Η χώρα μας, ως τόπος προορισμού και μεγάλος τουριστικός προορισμός, δίνει τη δυνατότητα σε ξεναγούς προκειμένου να μπορέσουν να στελεχώσουν αντίστοιχα. Υπάρχουν ειδικότητες όπως αυτές που προανέφερα που προέρχονται από την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Θα πω ένα παράδειγμα το οποίο μπορεί να φανεί λίγο παράξενο. Έχουμε ειδικότητα συνοδός βουνού. Τι λέτε? Λοιπόν, ή έχουμε ειδικότητα. Ναι. Ξέρετε, είναι κάτι. Ή έχουμε ειδικότητα σομελιέ. Ναι. Που εξειδικεύονται για θέσεις που αφορούν πολυτελή ξενοδοχεία, πεντάστερα ξενοδοχεία. Αυτή τη στιγμή τα πεντάστερα ξενοδοχεία της χώρας μας αντιμετωπίζουν σε 48% αντίστοιχο ποσοστό έλλειψη στη στελέχωση των θέσεων. Δηλαδή, ένα στα δύο, να το πούμε πολύ απλά, πεντάστερα ξενοδοχεία της χώρας δεν μπορεί να βρει σομελιέ. Ο συνοδός βουνού είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πρακτικά τι θα κάνει? Σε συγκεκριμένες μορφές τουρισμού, είτε επισκεπτών μεμονωμένων, θα αναδείξει όλο αυτό το κάλος, όλη αυτή την ομορφιά που υπάρχει στη χώρα μας. Ξέρετε, έχει αρχίσει και ενισχύεται και πάρα πολύ και ο εναλλακτικός τουρισμός. Ακόμα και αυτό που είπα, τεχνικός μελισσοκομείας. Ξέρετε ότι μέχρι πρόσφατα δεν είχαμε στη χώρα μας μια πιστοποιημένη διαδικασία για το ελληνικό μέλι, το οποίο είναι περιζήτητο. Αυτά τώρα είναι πράγματα τα οποία δεν συνδέονται με την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Μάλιστα. Και κάθε φορά η ειδικότητα, η ζήτηση σε ειδικότητες αλλάζει με τα δεδομένα της εποχής? Ναι, αλλάζει. Και αυτό τώρα πώς γίνεται να ενημερωθούμε, πού μπορεί ο κόσμος να ενημερωθεί? Θα σας πω το εξής. Καταρχάς,
και η χώρα μας και η κοινωνία μας και η αγορά εργασίας είναι μια δυναμική συνθήκη, μια δυναμική κατάσταση. Δεν είμαστε αποκομμένοι από τις εξελίξεις. Και θα πω κάτι και να το τονίσω και να το υπογραμμίσω. Η χώρα μας είναι πολύ δυναμικά αναλογικά με τον πληθυσμό της και στις επιστήμες και στο επιχείρημα. Υπάρχει ένας μύθος ότι υπολοιπόμαστε. Δεν είναι αλήθεια αυτό. Είμαστε δυνατοί επιστήμονες και αναλογικά σε πολλούς κλάδους δυνατοί επιχειρηματίες. Και δεν είναι τυχαίο που είναι και περιζήτητοι οι επιστήμονές μας. Αυτό που λέτε είναι η πιο τρανή απόδειξη. Τα παιδιά μας βγαίνοντας σε περιζήτητες εταιρείες και σε περιζήτητα πανεπιστήμια του εξωτερικού διαπρέπουν. Ναι. Είναι ξεκάθαρο. Λοιπόν, τώρα, όντας λοιπόν μια δυναμική χώρα και μια δυναμική κοινωνία, παρακολουθούμε τις εξελίξεις και επηρεαζόμαστε. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή έχουμε ένα πολύ μεγάλο κενό. Και εγώ προβλέπω σαν σύμβουλος, γιατί ένα κομμάτι της δουλειάς μας στον επαγγελματικό προσανατολισμό είναι να προβλέπουμε και το τι έρχεται, όσο μπορούμε να προβλέψουμε. Mm-hmm. Να διαβάζουμε τις τάσεις αγοράς εργασίας για να βοηθήσουμε τα παιδιά να κάνουν μια επιλογή στο πανεπιστήμιο για τους ενήλικες, για να μπορέσουν να δουν τι κενά υπάρχουν στην αγορά εργασίας. Και βλέπουμε ότι υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα σε ό,τι έχει να κάνει με το ευρύτερο πλαίσιο της πληροφορικής συν τη μέρημνα της τρίτης ηλικίας. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Δυστυχώς η χώρα μας γερνάει. Και το λέω δυστυχώς γιατί συρρυκνώνεται ο πληθυσμός σταδιακά, συν το δεδομένο ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των Ελλήνων θα είναι στην τρίτη ηλικία τα επόμενα χρόνια. Όλοι αυτοί οι Έλληνες που θα είναι στην τρίτη ηλικία, το γνωρίζουμε όλοι, όλοι έχουμε ή είχαμε τη χαρά, όσοι είχαμε τη χαρά να έχουμε τον παππού και τη γιαγιά και να το γνωρίσουμε, θέλουν φροντίδα. Φροντιστές τρίτης ηλικίας. Στελέχη εξειδικευμένα πάνω στη μέρημνα της τρίτης ηλικίας, τόσο για την καθημερινή μέρημνα και φροντίδα, όσο και λίγο περισσότερα επιστημονικά, είτε είναι βοηθοί εργοθεραπείας, είτε είναι και πανεπιστημιακής εκπαίδευσης εργοθεραπευτές. Αυτοί οι δύο παράμετροι, η ψηφιακή μετάβαση και η γύραση του πληθυσμού, είναι δύο στοιχεία τα οποία πρέπει να έχουμε κατά νου. Είτε είμαστε ενήλικες που ψάχνουμε, είτε είμαστε και μαθητές. Και κάτι ακόμα. Υπάρχουν και δομές και καταστάσεις. Θα πω τώρα μια δομή και μια κατάσταση η οποία το τελευταίο διάστημα έχει προκηρυχθεί από το Υπουργείο Εργασίας για τη δράση Νταντάδες της γειτονιάς. Έτσι ονομάζεται. Αν το αναζητήσουν στο διαδίκτυο οι τηλεθεατές μας θα το βρουν. Όπου είναι επαγγέλματα, επαγγελματικά περιγράμματα που είναι σε ανθρώπους μη πανεπιστημιακών προσόντων. Mm-hmm. Όπου μπορεί, ας πούμε, ένας απόφυτος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να κάνει μια κατάρτιση πολύ σύντομη και να εργαστεί ως νταντά της γειτονιάς. Δηλαδή, τι είναι αυτό, είναι ένα πρόγραμμα που εποπτεύεται από το Υπουργείο Εργασίας. Πηγαίνω εγώ, που είμαι μια απόφυτη ή ένας απόφυτος λυκείου, έχοντας κάνει την κατάρτισή μου και με επιστοποιημένα προσόντα και δομή, φροντίζω το παιδάκι της μαμάς, η οποία ενδεχομένως λείπει στην εργασία. Μάλιστα. Υπάρχει μια έντονη διάθεση, είτε σε μη πτυχιούχους, είτε σε αποφύτους με τα δευτεροβάθμια εκπαίδευση, να δημιουργηθούν και δομές. Αλλά αυτές οι δομές, κατά κύριο λόγο, θα εστιάζουν στη φροντίδα και στη μέρημνα, πόσο δε μάλλον της τρίτης ηλικίας. Μάλιστα. Να μας πείτε τώρα και δύο λόγια, τι δεξιότητες χρειάζονται να αποκτήσει κάποιος ώστε να χαράξει μια νέα πορεία επαγγελματική. Ναι, θα σας πω. Καταρχάς νομίζω ότι το πιο σημαντικό πλέον στις μέρες μας για όλους μας είναι οι λεγόμενες ήπιες δεξιότητες, όπως χαρακτηρίζονται παγκοσμίως soft skills, και έχουν να κάνουν με δεδομένα ανθρώπινα. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Η ενσυναίσθηση. Η ενσυναίσθηση είναι να μπορώ να μπω εγώ στη θέση του άλλου. Για να μπορέσω να εργαστώ σε μια ομάδα, για να μπορέσω να ξεκινήσω μια νέα συνεργασία. Ξέρετε, είναι πολύ περιορισμένη η συνέστησή μας. Και μέσα στην πανδημία κατεβάσαμε και όλοι ρολά. Κλειστήκαμε όλο και περισσότερο στους εαυτούς μας και δεν κοιτάξαμε το διπλανό μας, τις ανάγκες. Και αυτό δεν είναι κάτι θεωρητικό. Είναι ουσιαστικό. Αν δεν έχω εγώ την ενσυναίσθηση ότι θα μπω σε μια ομάδα και θα πρέπει να καταλάβω και τις ανάγκες της ομάδας, ώστε να συνεργαστώ, πώς θα συνεργαστώ, θα με απορρίψει. Αν δεν έχω την ενσυναίσθηση, δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων. Πολύ σημαντική δεξιότητα. Δηλαδή, από το να έχω μια καθημερινή συνθήκη από μια οικογένεια που φροντίζω τον παππού και τη γιαγιά και εκεί μπορώ να δώσω μια λύση σε ένα καθημερινό πρόβλημα, μέχρι τα πιο σύνθετα προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσει μια μεγάλη επιχείρηση. Περιζήτητοι οι άνθρωποι που αυλύνουν αντιθέσεις, που περιορίζουν προβλήματα. Εντάξει. Δεξιότητες ύστερα πιο πρακτικές, θα πω. Είναι πολύ εύκολο σήμερα, ακόμα και να μην έχω κανένα υπόβαθρο
σε θέματα που σχετίζονται με την πληροφορική, υπάρχουν πάρα πολλά προγράμματα που μας εφοδιάζουν με δεξιότητες πληροφορικής. Από το να μάθω μια γλώσσα προγραμματισμού μέχρι να κατακτήσω βασικές δεξιότητες, να επεξεργάζομαι προγράμματα, να κάνω νέες τεχνικές που σχετίζονται με το διαδίκτυο. Και θα πω εδώ ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα το οποίο πρόσφατα έπεσε στην αντίληψή μου. Σε μια πολύ μεγάλη επιχείρηση της πόλης, διαπίστωσα έκπληκτος σε έναν άνθρωπο αρκετά μεγάλης ηλικίας ότι από προσωπικό μεράκι, ενασχόληση κτλ. Είχε καταφέρει να δημιουργεί περιεχόμενο κάνοντας μια εξάμηνη μόλις εξάσκηση στα κοινωνικά δίκτυα της εταιρείας. Μάλιστα. Απλά επειδή η εταιρεία είχε ως αντικείμενο την τρίτη ηλικία, μπορούσε να επικοινωνήσει καλύτερα ο ίδιος, μάλιστα. Μίλωσε τη γλώσσα, να το πω πολύ απλά. Έμαθε κάποιες τεχνικές δεξιότητες, είχε τη δυνατότητα να δημιουργήσει περιεχόμενο στα κοινωνικά δίκτυα και ήταν από όλους εκεί πέρα που ήταν παρευρισκόμενοι, γιατί το λέγανε χαρακτηριστικά, ο κύριος Γιάννης μιλάει τη γλώσσα των πελατών μας. Όπως και σε ένα μαγαζί, με άλλη γλώσσα θα μιλήσει ένας άνθρωπος που ενδεχομένως είμαστε στην ίδια ηλικία, έτσι πλέον και στα κοινωνικά δίκτυα, το να δημιουργήσω περιεχόμενο, να επικοινωνήσω δηλαδή διαδικτυακά, μπορεί και ένας άνθρωπος μεγαλύτερης ηλικίας να το κάνει. Δίνεται έμφαση από την εμπειρία σας στην επικοινωνία. Βέβαια, βέβαια. Πλέον έχουμε πάει σε ένα μοντέλο, κάποτε λέγαμε για το μοντέλο το B2B, business to business. Πλέον μιλάμε για άνθρωπο προς άνθρωπο. Αυτή είναι η... είτε είναι η απομακρυσμένη πολιτική, επικοινωνία, είτε είναι προσωπική επικοινωνία. Πρέπει να είμαστε ανθρωποκεντρικοί. Και ένας που δεν είναι επικοινωνιακός, τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση, αυτές οι δεξιότητες, η ενσυναίσθηση, αυτός, η συναισθηματική νοημοσύνη, αυτός, όλα αυτά. Αυτός θα κοιτάξει να κατακτήσει πιο τεχνικές γνώσεις και δεξιότητες. Μάλιστα. Δηλαδή, θα σας πω το εξής. Υπάρχουν, ας πούμε, για παράδειγμα, περιζήτητες ειδικότητες που έχουν να κάνουν με τη λεπτομέρεια, με χειρονεκτικές εργασίες. Από την ψηφιακή αναπαλαίωση αντικειμένων αξίας μέχρι πιο πρακτικά θέματα. Βέβαια, κύριε Ταουσάνη, σε όλες τις πλέον τις ειδικότητες και πρακτικές να είναι, χρειάζεται η επικοινωνία γενικότερα. Γιατί πάντα δουλεύουν σε εταιρείες, σε project, με μια ομάδα που πρέπει να επιβάλλεται να συνεργαστούν και να επικοινωνήσουν. Εγώ, συμπληρώνοντας αυτό που λέτε, συμφωνώ σαφώς. Θα έλεγα το εξής, ότι όλοι μας στο φούρνο της γειτονιάς μας να πάμε, στο μαγαζί της γειτονιάς μας να λέμε, σίγουρα έναν άνθρωπο που με ένα χαμόγελο, με μια επικοινωνία, θα μας πει δύο πράγματα και ας μας πουλήσει, πιο θετικά θα τον αντιμετωπίσουμε. Οπότε και όσοι δεν το έχουμε, ας προσπαθήσουμε λίγο ανθρώπινα. Ναι, ξέρετε, ναι. Πλέον αυτό που πρέπει να καταλάβουν λίγο και οι τηλεθεατές μας είναι ότι γίνονται πάρα πολλές δράσεις, πάρα πολλά προγράμματα. Mm-hmm. Εντάξει, κάποια είναι έμφυτα χαρακτηριστικά και δεξιότητες. Αλλά και πολλά πράγματα μπορούμε να τα καλλιεργήσουμε. Τα πανεπιστήμια μας προσφέρουν προγράμματα διαβιομάθησης σε μη πτυχιούχους. Για το λόγο αυτό έχουν ανοίξει το εύρος προς όλο το κοινό, προς όλους τους ανθρώπους, για να τους καταρτήσουν, για να βελτιώσουν τις ηθίκες. Πολύ σημαντικό αυτό. Τώρα, κάτι άλλο. Τι πρέπει να προσέξει κάποιος και ιδιαίτερα ένας νέος που αναζητά εργασία? Τι πρέπει να προσέξει? Θα πω κάτι το οποίο λέω πάρα πολλές φορές και στους φοιτητές μου και στους μαθητές και στους γενικότερα στους ανθρώπους που μας συμβουλεύονται. Πλέον θα πρέπει να προσέξει τη συνολική του εικόνα. Τι σημαίνει συνολική εικόνα? Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό σήμερα της εικόνας το εκπέμπουμε και μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα. Θα επιστρέψω σε αυτό και θα πω λίγο το πρώτο κομμάτι, πέρα των κοινωνικών δικτύων. Πρέπει να αντιληφθώ ποια είναι τα προσόντα μου, εφόσον αναζητώ εργασία, να αποδελτιώνω σωστά τη θέση εργασίας ή τις θέσεις εργασίας στις οποίες απευθύνομαι. Δηλαδή, θα πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Το να στέλνω τυφλά βιογραφικά κάπου. Πλέον όλοι οι εργοδότες, σε όλους τους κλάδους, βομβαρδίζονται τόσο πολύ από βιογραφικά που τζάμπα χάνω το χρόνο μου. Αυτό είναι αλήθεια, γιατί έχουμε τις τέτοιες περιπτώσεις. Άκουγα μια κοπέλα, έχω στείλει 100 βιογραφικά μέσα σε αυτό το μήνα και πραγματικά δεν είχα καμία απάντηση. Άρα λοιπόν δεν είναι έτσι. Όχι. Δεν θα πρέπει να στείλουμε τυφλά βιογραφικά, γιατί να το στείλω για να το στείλω, να το πω πολύ απλά. Θα σας πω ότι ενδεικτικά
όσοι ασχολούμαστε και με το κομμάτι του επαγγελματικού προσανατολισμού και το κομμάτι της διοίκησης ανθρωπίνου δυναμικού, οι περισσότεροι σκανάρουμε διαγώνια τα βιογραφικά. Δηλαδή, όταν εγώ θα δω ότι ακόμα και το πρώτο στοιχείο είναι εντελώς άσχετο με τα απαιτούμενα προσόντα, δεν θα προχωρήσω μετά να αναζητήσω. Γιατί είναι τεράστιος όγκος. Οπότε, το πρώτο που πρέπει να κάνω όταν ψάχνω εργασία είναι να επικεντρωθώ πολύ ουσιαστικά και να αφιερώσω χρόνο εκεί που πράγματι θεωρώ ότι έχω περισσότερες ελπίδες. Και να ετοιμάσω έτσι και το βιογραφικό, είναι σημαντικό γι' αυτό, που να ανταποκρίνεται στη θέση. Θα πρέπει να ανταποκρίνεται και θα πρέπει, ξέρετε, πάρα πολλά παιδιά και πάρα πολλοί ενήλικες συχνά μου λένε, μα έστειλα ένα βιογραφικό και δεν μου απαντήσανε. Και όταν κοιτάω το βιογραφικό, του λέω έτσι με πολύ αγάπη, δεν είναι βιογραφικό αυτό για να σου απαντήσει. Άλλο μεγάλο θέμα αυτό τώρα, πώς να ετοιμάσουμε ένα βιογραφικό. Ναι, αλλά ας σκεφτούμε ότι εμείς μπορεί να είμαστε πολύ άξιοι σαν επιστήμονες, σαν άνθρωποι. Ο άλλος που θα πάρει ένα χαρτί, ένα mail, δεν μας γνωρίζει. Βλέπει μια εικόνα ενός PDF, ενός αρχείου, το οποίο αν δεν είναι έτσι όπως πρέπει να είναι, δεν μπορεί να αντιληφθεί τον άνθρωπο που είναι πίσω από το αρχείο. Και λέω ότι γι' αυτό είπα και πριν για τα κοινωνικά δίκτυα. Πλέον είναι δεδομένο ότι ο δυνητικός συνεργάτης, ο δυνητικός εργοδότης θα μας αναζητήσει τα κοινωνικά δίκτυα. Άρα πολύ σημαντικό ρόλο παίζουν. Να προσέχουμε εν γέννη, αλλά πόσο δε μάλλον όταν αναζητούμε εργασία την παρουσία μας στα κοινωνικά δίκτυα. Υπάρχουν κοινωνικά δίκτυα όπως το LinkedIn που εκεί είναι συγκεντρωμένοι επαγγελματίες και η λογική είναι να υπάρχει μια συσχέτιση, μια διασύνδεση μεταξύ διαφόρων επαγγελματιών που έχουν κοινά ενδιαφέροντα ή ψάχνουν εργασία. Πολύ σοβαρή παρουσία εκεί, αλλά και ακόμα και στα καθιερωμένα social media που έχουμε, δεν είναι ότι πιο κόσμο και ότι πιο ωραίο εγώ να αναζητώ εργασία και να έχω ας πούμε μια εικόνα προφίλ η οποία δεν προδιαθέτει. Άρα κύριε Ταουσάνη, να το τονίσουμε αυτό σε όλους τους νέους που μας ακούνε, προσέξτε τι ανεβάζετε στα κοινωνικά δίκτυα, έτσι με προσοχή, γιατί θα τα δούνε στο μέλλον. Και τίποτα δεν σβήνεται, έτσι. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην δεν το δουν. Στο μέλλον θα τα δουν όλοι οι εργοδότες που θα δώσει το βιογραφικό σου. Είναι βασικό. Προσοχή, προσοχή, ειδικά στους νέους. Επειδή είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που λέμε και χρήσιμα, θα συνεχίσουμε την επόμενη φορά, αν θέλετε κι εσείς, να αναλύσουμε έτσι τα θέματα που έχω να σας ρωτήσω πάρα πολλά. Με ιδιαίτερη χαρά. Είναι θέματα τα οποία δεν εξαντλούνται και θα συνεχίσουμε και σε επόμενη εκπομπή. Να αναπτύξουμε ακόμα περισσότερο και πιο στοχευμένα και θέματα άλλα που μας απασχολούν. Φίλες και φίλοι, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Σας περιμένουμε την επόμενη φορά να αναλύσουμε το θέμα. Να είστε καλά. Γεια σας.